Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Πρωί Κυριακής, εδώ στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και ξεκινάει η εκπομπή Digital. Ευθύμης Χυμάρας. Άγγελος Τσαρώνης, μια εκπομπή στην οποία ο ψηφιακός μετασχηματισμός συναντά οικονομία, επιχειρηματικότητα και δημόσια διοίκηση. Πάντοτε μαζί μας εκλεκτοί καλεσμένοι που βοηθούν και εμάς αλλά και εσάς να κατανοήσουμε καλύτερα λιγάκι αυτόν τον κόσμο που αλλάζει πραγματικά ραγδαία. Πώς είσαι όμως, Άγγελε Τσαρώνη, να ξεκινήσουμε από εκεί. Από την προσωπική έτσι, πινελιά. Έτσι. Καλά είμαι. Πώς πέρασες το Σάββατο? Αυτή την ερώτηση γιατί μου την κάνεις τελευταία πολύ συχνά. Γιατί ξέρεις, είναι λίγες ημέρες ξεκούρασης, οπότε αυτή είναι πολύτιμη του Σαββάτου. Τέλος πάντων, να θυμίσουμε ότι είναι και Κυριακή, ιδιαίτερη Κυριακή. Βεβαίως, η Κυριακή των Ευρωεκλογών. Κρίσιμες πάντοτε οι ευρωεκλογές, έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Να θυμίσουμε ότι το 60-70%, αυτό θέλω να το πω, των νόμων που έχουμε στο εσωτερικό, στην Ελλάδα, έρχονται από την Ευρώπη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όσον αφορά τη δική μας εκπομπή, από ό,τι έχετε καταλάβει, όποτε μιλάμε ειδικά για νομοθετικά ρυθμιστικά πλαίσια, για τεχνολογίες και για τις νέες τεχνολογίες και για την τεχνητή νοημοσύνη, πάντα πίσω υπάρχουν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε βάλτε το και αυτό στο μυαλό σας και προχωράμε. Και καλά κάνεις που το βάζεις, γιατί θα αυτό, το δούμε και αργότερα σωστά, σήμερα αυτό. Όπως το βλέπουμε πάντα σχεδόν. Πάντα κάπως εμπλέκεται. Αλλά ξέρεις, εγώ σήμερα είμαι ενθουσιασμένος και ξέρεις γιατί είμαι ενθουσιασμένος. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι αν βάλουμε ένα γκάλωπ να δούμε ποιο είναι το αγαπημένο θέμα του Ευθύμη Χυμάρα, θα ήταν... Τα ρομπότ, βεβαίως. Τα ρομπότ. Και ξέρεις, σήμερα δεν θα μιλήσουμε απλώς για ρομπότ. Θα μιλήσουμε για συνεργατικά ρομπότ. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο όταν μιλάμε για όλα αυτά, γιατί η ψηφιακή μετάβαση, εγώ στην αρχή είχα στο μυαλό μου πριν. Μόνο ρομπότ. Είχα μόνο ρομπότ. Ναι. Και μάλιστα σκεφτόμουν, έτσι, τι ωραία που θα ήταν να είχαμε εδώ ρομπότ στο κανάλι, ας πούμε, για παράδειγμα, σαν προσωπικούς βοηθούς. Να, πόσο θα ήταν η ζωή μας καλύτερη, ωραιότερη. Θα βάλουμε αυτά που καθαρίζουν το πάτωμα. Βεβαίως, αλλά για να συζητήσουμε λοιπόν για τα συνεργατικά ρομπότ, τι ακριβώς είναι, από πού έρχονται, πόσο καιρό υπάρχουν, αν υπάρχουν αυτό το καιρό στη χώρα μας, είναι μαζί μας ο κύριος, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο κύριος Γεράσιμος Γερολυμάτος, ο οποίος είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Τζερόμπο. Κύριε Γερολυμάτε, χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Χαίρομαι που είμαι παρέα σε μια εκπομπή με τόσο θετική ενέργεια. Και ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Αλλά ας μπούμε έτσι στο θέμα από την αρχή. Η Ελλάδα και τα ρομπότ. Ποια είναι η σχέση της αυτή τη στιγμή, σήμερα, και πώς έχει ξεκινήσει όλο το ρομπότ Ελλάδα? Πολύ καλή ερώτηση. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που τα ρομποτικά συστήματα είναι τόσα πολλά και τόσα διαφορετικά και κάνουν τόσες διαφορετικές εργασίες σε τόσους διαφορετικούς κλάδους. Στην ελληνική βιομηχανία, στα ελληνικά logistics και σιγά σιγά επεκτείνονται πλέον και σε κομμάτια τα οποία δεν είχαμε φανταστεί. Εξού και ο όρος Cobots και Cobotics, που αφορούν σε collaborative robots, σε συνεργατικά ρομπότ. Είναι τι σημαίνει συνεργατικό ρομπότ? Είναι η μετεξέλιξη της τέταρτης και πέμπτης βιομηχανικής επανάστασης σε ό,τι αφορά εργασίες που χρειάζονται συνεργασία από τον άνθρωπο και τα ρομπότ. Δηλαδή, δώστε μας. Παραδείγματος χάρη, μπορούμε να φανταστούμε ότι υπάρχουν κάποια ρομπότ τα οποία κατευθύνουν ανθρώπους προς κάποια εξυπηρέτηση. Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο και έρχεται ένα ρομποτάκι μπροστά μας, το οποίο θέλει να μας δώσει πληροφορίες για την πτήση. Ή θέλουμε εμείς να πάρουμε πληροφορίες για την πτήση. Βρισκόμαστε σε ένα νοσοκομείο και υπάρχει κάποιος ασθενής, ο οποίος παρακολουθείται από ένα ρομπότ και παίρνουμε μετρήσεις από αυτόν τον ασθενή, τις οποίες στέλνουμε απευθείας στο γιατρό. Αυτό που λέτε τώρα, εγώ το έχω συναντήσει, το γνωρίζω δηλαδή, στο Ντουμπάι. Mm. Δηλαδή εκεί που σε εκθέσεις πολύ μεγάλες που γίνονται, που κυκλοφορούν τέτοιου είδους ρομπότ και δίνουν, ας πούμε, πληροφορίες για την τάδε και τη δίνα έκθεση. Εκεί το έχω δει. Mm. Υπάρχει αυτό στην Ελλάδα, υφίσταται αυτό στην Ελλάδα? Πλέον υπάρχει και αυτό στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε λανσάρει μια σειρά από τα λεγόμενα J-Robot, τα οποία είναι ρομπότ εξυπηρέτησης. Στη συγκεκριμένη στιγμή και στα συγκεκριμένα πλάνα βλέπουμε μια σειρά από ρομπότ καθαρισμού, τα οποία ήδη έχουν λειτουργία σε διεθνή αεροδρόμια, στην Αγγλία, στο Στάνστεντ, στο σύστημα υγείας της Αγγλίας, σε άλλα σημεία. Μιλάμε για τα ρομπότ, αυτά τα οποία βλέπουμε στις εικόνες μας και είπατε για αεροδρόμιο μεγάλο της Αγγλίας. Mm. Είναι της εταιρείας της δικής σας?
Όχι. Όχι, απλά γενικότερα είναι, μας λέτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και χρησιμοποιούνται ήδη. Υπάρχει πληθώρα ρομποτικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται ήδη. Και στην Ελλάδα έχουν κάνει την πρώτη τους εμφάνιση. Είμαστε η πρώτη εταιρεία που έχει κάνει και έχει επενδύσει σε αυτό το κομμάτι. Κύριε Γερολυμάτε, να συνδέσουμε λοιπόν κάποιες έννοιες τώρα μαζί, αφού μας εξηγήσατε τι είναι τα συνεργατικά, ας το πούμε έτσι, ρομπότ. Να συνδέσουμε λοιπόν τώρα και την τεχνητή νοημοσύνη και το machine learning και να μας πείτε τι αλλαγές ουσιαστικά φέρνουν τα συνεργατικά ρομπότ, σε συνδυασμό βεβαίως και με την τεχνητή νοημοσύνη και με το machine learning. Βεβαίως. Η αλλαγή που βλέπουμε είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Mm-hmm. Η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να καλύψει το πώς αντιλαμβάνονται τα ρομπότ ένα χώρο, τι ακριβώς κινείται, τι ακριβώς πρέπει να αλλάξει ή να μην αλλάξει σε ένα χώρο, ώστε αυτά να κάνουν μια εργασία σωστά. Το machine learning έρχεται ένα βήμα πιο πέρα μέσα στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης και κάνει τι. Παραδείγματος χάρη, στα ρομπότ καθαρισμού μπορεί να αντιλαμβάνεται το χώρο τη Δευτέρα το πρωί και να καθαρίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αλλά την Τετάρτη, επειδή έχουμε αλλάξει μια διαρρύθμιση ή τέλος πάντων υπάρχει κόσμος που κινείται όπως βλέπουμε στο μετρό Συντάγματος στην Αθήνα, να πρέπει να αλλάξουν το δρόμο τους, άρα κατανοούν και βλέπουν τι ακριβώς γίνεται μέσα σε ένα χώρο για να κάνουν πιο σωστά την εργασία τους. Αυτό γίνεται με αισθητήρες, με κάμερες, με τι μέσα μπορεί να γίνει. Τώρα μιλάμε για το συγκεκριμένο, για τον καθαρισμό. Γιατί νομίζω ότι είμαστε λίγο πολύ όλοι πιο εξοικειωμένοι με τα ρομπότ σκούπες που τα βλέπουμε για οικιακή χρήση, αυτά τα στρογγυλά που γυρίζουν γύρω-γύρω το σπίτι, το σκανάρουν με κάποιο τρόπο και έτσι λειτουργούν. Λειτουργούν με κάποιο τέτοιο τρόπο ή επειδή ακριβώς είναι λίγο πιο περίπλοκες οι συνθήκες, είναι διαφορετικά? Να πούμε ότι τα βιομηχανικά ρομπότ είναι λίγο πιο σύνθετα και απαιτούν και συγκεκριμένες δεξιότητες, από τις οποίες, με τις οποίες εμείς κάθε μέρα έχουμε αλληλεπίδραση. Τι θέλω να πω με αυτό? Πρώτο και πιο σημαντικό, ο άνθρωπος είναι ο επόπτης των ρομποτικών συστημάτων. Άρα, μιλάμε για μια συνολική επαφή με τα ρομπότ και βέβαια φεύγουμε από τους παραδοσιακούς τρόπους που εργαζόμασταν, παραδείγματος χάρη με τα ρομπότ καθαρισμού, και κάνουμε το λεγόμενο, υπάρχει το λεγόμενο αναγκαστικό upskilling και reskilling των ανθρώπων πάνω σε αυτές τις τεχνολογίες. Mm-hmm. Αυτά τα ρομπότ δεν είναι κάτι το οποίο απλά το βάζουμε σε μια μπρίζα και τρέχει. Έχουμε λειτουργίες χαρτογράφησης, έχουμε λειτουργίες με τα LiDAR, έχουμε λειτουργίες οι οποίες αφορούν στα μηχανολογικά ή ηλεκτρολογικά και software κομμάτια, τα οποία άρα εμείς επεξεργαζόμαστε. Άρα λέτε με απλά λόγια, ανάλογα και πάνω στις δικές μας ανάγκες, λίγο ακριβώς, πολύ. Ακριβώς. Αρκεί να έχουμε τα skills, τη γνώση, στο πούμε έτσι, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα αξιοποιήσουμε. Είναι και βοηθός μας, αλλά εμείς είμαστε χρειάζεται. Και εμείς ουσιαστικά οι επόπτες, γιατί αν δεν έχουμε εμείς την εποπτεία, τότε και τα ρομπότ είναι, όχι δεν θα λέγα ότι έχουν κάποιο πρόβλημα στον χώρο ή στην κίνησή τους, αλλά πάντοτε βρίσκονται υπό την επιπτήρα του ανθρώπου. Μάλιστα. Και είναι ένα μεγάλο project για το οποίο θα ήθελα έτσι τώρα να μας πείτε. Τα ρομποτικά, ουσιαστικά αυτόνομα ρομποτικά συστήματα καθαρισμού στην Ελλάδα, γιατί λίγο πολύ πριν μιλήσαμε για την Αγγλία, έτσι, για το αεροδρόμιο, εδώ είναι στην Ελλάδα και είναι στο Σύνταγμα, έτσι, στο μετρό Συντάγματος. Θέλετε να μας πείτε μερικά λόγια για το όλο... Θα σας πω, αν με ρωτούσαν και εμένα πριν από 2 χρόνια, πριν από 5 χρόνια, αν θα βλέπουμε ρομπότ καθαρισμού σε ένα φορέα συγκοινωνίας στην Αθήνα, θα σας έλεγα ότι θα είναι λίγο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, εμείς σαν εταιρεία έχουμε επενδύσει στο κομμάτι της έρευνας και γι' αυτό και φτάσαμε να κάνουμε ένα πιλωτικό μαζί σε συνεργασία με το Υποταμείο και τις Αστικές Συγκοινωνίες, ώστε να δείξουμε με ποιο τρόπο ερχόμαστε στη σύγχρονη εποχή και βέβαια με τις σύγχρονες τάσεις, οι οποίες ήδη έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στον κόσμο. Το πιλωτικό αυτό έδειξε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα ως προς την ποιότητα καθαρισμού, που βέβαια δεν αφορά τους εργαζομένους μόνο, αλλά αφορά το επιβατικό κοινό. Βέβαια. Άρα, όλος, να το πω απλά και με απλά λόγια, όλη αυτή η σχετική βρωμιά η οποία έρχεται μέσα στο σταθμό, από το περπάτημα, από λάστιχα αυτοκινήτων, από την ατμοσφαιρική ρύπανση, έρχεται να αντιμετωπιστεί πλέον με ρομποτικά συστήματα, τα οποία έχουν πολύ συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο καλύπτουν τα τετραγωνικά, είτε στον ημιόροφο, όπως βλέπουμε στα πλάνα στο Σύνταγμα, είτε στις αποβάθρες, είτε στους χώρους των εισιτηρίων, για να μπορέσουν να κάνουν έναν άψογο καθαρισμό, βέβαια, ξανά,
με συνεργασία και εποπτεία. Αυτό ακριβώς βλέπω στα πλάνα. Να, ακριβώς αυτό το πλάνο που βλέπουμε τώρα έχει επάνω ένα τιμόνι. Ναι. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να είναι και ένας χειριστής επάνω. Ωραία. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι είναι συνεργατικά. Συνεργατικά δεν σημαίνει μόνο ότι έχουμε την εποπτεία, την digital εποπτεία, μιας και η εκπομπή λέγεται digital. Να εξηγήσουμε τι σημαίνει digital. Digital σημαίνει ότι χαρτογραφούμε ένα χώρο, κοιτάζουμε όλα τα χαρακτηριστικά του και φτιάχνουμε χάρτες. Έτσι ακριβώς γίνεται το τεχνικό κομμάτι και μετά τα ρομπότ κάνουν τα σενάρια εργασίας καθαρισμού τους. Εδώ όμως το συνεργατικό σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε και να οδηγήσουμε τα ρομπότ ή να είναι φερόμενα, όπως ο παραδοσιακός τρόπος. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε εμείς εδώ είναι να βγάλουμε και όχι μόνο σε αυτή την εφαρμογή, αλλά και σε άλλες εφαρμογές που παραδείγματος χάρη αφορούν τα νοσοκομεία. Να βγάλουμε τον κόπο ανθρώπων οι οποίοι φέρουν πράγματα με ώρες και ασταμάτητο κόπο και χρόνο και να τραβήξουμε την ποιοτική εργασία σε άλλες εργασίες που βρίσκονται μέσα σε ένα χώρο. Ίσως αυτό πρέπει να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί νομίζω ότι θα έχετε ήδη γίνει δέκτης κάποιας κριτικής ότι αυτή τη στιγμή είναι το ρομπότ το οποίο καθαρίζει και μας παίρνει τις δουλειές από ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν από αυτό. Αυτό είναι το μόνιμο κιόλας που συναντάμε, Άγγελε. Ναι, έτσι, δηλαδή, αλλά σαν ερώτηση, σαν κάθε φορά που. Αλλά η απάντηση από τη δική σας μεριά ποια είναι κάθε φορά? Είναι πάντοτε, πάντοτε υπάρχει αυτή η ερώτηση. Και πάντοτε έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση, η οποία έχει δύο σκέλη. Το πρώτο κομμάτι που λέω εγώ, έτσι για να το ελαφρύνουμε λίγο, είναι πώς περάσαμε από τις γραφομηχανές στα κομπιούτερ. Τι συνέβη εκείνη την εποχή? Κάποιος έπρεπε να μάθει πώς να λειτουργεί τα κομπιούτερς. Έτσι σήμερα μαθαίνουμε πώς λειτουργούμε τα ρομπότ. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο έρχεται και εμείς, είναι η δική μας απάντηση, είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν χάνονται θέσεις εργασίας, ίσα-ίσα δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Με ποιο τρόπο? Πρέπει κάποιος να μάθει τη ρομποτική τεχνολογία. Πρέπει να μάθει πώς λειτουργεί το software. Πρέπει να μάθει το μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και πώς αυτό λειτουργεί και να το συντηρεί. Και μιας και πάμε εκεί, αλλά λίγο πριν πάμε εκεί, θέλω να μου πείτε πόσο καιρό δουλεύετε πάνω σε αυτό το project αυτό για το Σύνταγμα. Αυτό το project είναι ένα project το οποίο αναλάβαμε και το φέραμε εις πέρας σε περίπου 2 μήνες. Αλλά η πιλωτική εφαρμογή διήρκησε 5 μέρες. Μάλιστα. Και να πω, εκεί που πήγαινε η συζήτηση ήταν στο ότι εμένα μου δημιουργήθηκε δηλαδή το ερώτημα: οι Έλληνες είναι έτοιμοι όσον αφορά, οι Έλληνες επιστήμονες είναι έτοιμοι όσον αφορά τον τομέα της ρομποτικής? Έχουμε επαρκές ανθρώπινο δυναμικό με τις γνώσεις τις οποίες απαιτούνται για την επόμενη ημέρα της ρομποτικής στην Ελλάδα? Και να προσθέσω πάνω σε αυτό, γιατί έχετε ένα πολύ ενδιαφέρον μότο, το People's First, Robots Next. Πώς όλα αυτά τώρα συνδέονται? Πρώτα οι άνθρωποι και μετά τα ρομπότ. Θα σας πω ακριβώς πώς το βλέπουμε εμείς ανάλογα με τις επισκέψεις είτε σε βιομηχανίες, είτε σε logistics, είτε σε νοσοκομεία, είτε σε ξενοδοχεία, είτε σε εταιρείες. Το δυναμικό που έχουμε είναι άριστα καταρτισμένο σε ρομποτικές τεχνολογίες. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά γιατί θα χρησιμοποιήσει μια ρομποτική τεχνολογία, τα κόστη, η εφαρμογή και γιατί το χρειάζεται. Εκεί που χρειάζεται, νομίζω, το ελληνικό επιχειρήν έτσι μία δόση ευεξίας και θα έλεγα να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά, είναι περισσότερη εμπιστοσύνη στα νέα ρομποτικά συστήματα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έρχονται, είναι πολλά, αναλόγως τον κλάδο και τον τομέα, και όσο καθυστερούμε, αυτή η καθυστέρηση φαίνεται σε σχέση με άλλες χώρες. Παραδείγματος χάρη, το International Federation of Robotics δείχνει πόσα ρομπότ βρίσκονται, υπάρχουν ανά χώρα, ανά κάτοικο. Εμείς δεν είμαστε καν σε αυτό το χάρτη. Επίσης, και θα ήθελα να το περάσω και σαν βήμα από την εκπομπή σας, δεν έχουμε στην Ελλάδα σύνδεσμο εταιριών ρομποτικής. Άρα θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να δημιουργηθεί αυτός ο σύνδεσμος, έτσι ώστε να αποκτήσουμε περισσότερη δύναμη και εντός και εκτός συνόρων. Όσο ακόμα είναι νωρίς, ας πούμε. Βεβαίως. Γιατί για την Ελλάδα θεωρείται ότι είμαστε. Βεβαίως, ότι υπάρχουν είναι νωρίς. Αξιόλογες εταιρείες ρομποτικής στην Ελλάδα, οι οποίες κάνουν πολύ μεγάλο έργο. Όπως υπάρχουν και πάρα πολλοί, γιατί έχουμε φιλοξενήσει και μερικές τέτοιες προσπάθειες από σχολεία ή πανεπιστήμια, τα οποία ξεκινούν, ίσως βάζουν τη βάση για αυτό που λέμε ρομποτική στην Ελλάδα. Ναι, γνωρίζουμε. Και είχαμε δει και διαγωνισμούς. Βέβαια, και διαγωνισμούς ρομποτικής. Έχουμε δει βέβαια πράγματα τα οποία είναι η βάση, ίσως, για αυτό που έρχεται. Πέρα από αυτό όμως,
η Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη ή σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, σε τι φάση βρίσκεται όσον αφορά τη ρομποτική? Είμαστε πολύ πίσω, είμαστε μπροστά, είμαστε τα ίδια? Τι τάση υπάρχει? Νομίζω ότι ανάλογα με τον πληθυσμό μας και ανάλογα με τις ικανότητες του κράτους βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Mm-hmm. Από εκεί και μετά όμως χρειάζονται επενδύσεις και από τον ιδιωτικό τομέα και χρειάζεται και μία, θα έλεγα, έτσι ένα boost και από το κράτος, ώστε οι εταιρείες που έχουν τη γνώση πλέον και υπάρχουν και αρκετοί νέοι οι οποίοι απαρτίζουν τις ομάδες, τις τεχνικές ομάδες, τις software ομάδες, το γράψιμο του κώδικα σε Python και τα λοιπά, τεχνικά θέματα, να μπορούν να βοηθήσουν και σε ακαδημαϊκό, αλλά και προς τον επαγγελματικό τομέα, και ώστε να τους έχουμε αυτούς τους ανθρώπους κοντά μας. Mm-hmm. Βεβαίως, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θέλαμε επίσης να σας ρωτήσουμε ποιοι είναι οι στόχοι για το μέλλον, για την εταιρεία σας. Οι στόχοι μας για το μέλλον είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Φέτος λανσάραμε τα J-Robot, τα οποία αφορούν σε διαφορετικές χρήσεις, αναλόγως με το τι χρειάζεται ο πελάτης, και θέλουμε σταδιακά να γίνουμε reference στο κομμάτι των cobotics. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει πληθώρα κατασκευαστών, υπάρχει όμως και η προοπτική να γίνει κάτι πολύ καλό και στην Ελλάδα. Και σε αυτό θα επεκταθώ σε επόμενη φάση. Τέλεια. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα για το μέλλον. Να είστε καλά. Και εσύ, ευχαριστούμε. Είδες συνεργατικά ρομπότ. Σε λίγο σου είπα, αυτό το όνειρό σου θα γίνει πραγματικότητα. Απλά στην επόμενη σεζόν θα δούμε πώς θα το καταφέρουμε. Να έχεις εδώ το ρομπότ, να φύγω εγώ, να κάνεις εσύ μόνος με το ρομπότ. Καλά, αυτό την εκπομπή μια χαρά. Δεν μπορείς να αντικατασταθείς από ρομπότ, Άγγελε. Τσαρώνει, άντε να σου το πω, μια και φτάσαμε έτσι εσείως στον Ιούνιο μέσα, να σου πω ότι δεν μπορείς να αντικατασταθείς. Εντάξει, πού θα πάει στο τέλος, θέλω να δω αν θα κάνουμε κάνα έτσι best of από την εκπομπή και θα βάζουμε όλη σου την ερώτηση, την κλασική που κάνεις, ποια είναι η σχέση σου με τα ρομπότ. Ποια είναι η σχέση σου με τα ρομπότ, αγαπητέ. Τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση, κάπου εδώ. Εδώ είναι η ώρα για την πρώτη μας διακοπή. Μείνετε στην Αυθεμπορική, σε πολύ λίγο μαζί σας. Αυθεμπορική Digital, μέρος 2, επιστρέψαμε, συζητήσαμε για τα συνεργατικά ρομπότ, το αγαπημένο μας θέμα και δικό σου πλέον, το αποφάσισα, τελείωσε. Να πούμε ότι στο ενδιάμεσο ο Ευθύμης Χυμάρας είπε, έκανε ξεκάθαρη πρόταση πόσο κοστίζει να το προτείνει, να μην είμαι εγώ, να είναι δίπλα ένα ρομπότ ακριβώς, και εντάξει. Ακριβώς, οπότε στην επόμενη σεζόν ξέρετε τι να περιμένετε να δείτε. Λοιπόν. Στη θέση του Άγγελου Τσιτσαρώνη, βεβαίως. Λοιπόν, να σου πω όμως κάτι, ρομπότ δεν έχουμε δει κανένα. Άντρες έχουμε δει πάρα πολλούς σε αυτή την εκπομπή. Αλήθεια είναι. Πάρα πολλούς. Και γυναίκες ελάχιστες. Αυτό το έχεις το παράπονο, όλοι το έχουν το παράπονο. Ναι, ναι, ναι. Και το ξέρω ότι το έχετε και εσείς το παράπονο από τα σπίτια σας. Και το αλλάζουμε αυτό με ακόμα μια γυναίκα εδώ στην τηλεόραση της Αυθεμπορικής και στην εκπομπή Digital. Έχουμε μαζί μας την κυρία Τζίνα Τυριακίδου, η οποία είναι ιδρύτρια της Vivian Lab. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας. Και έκανα αυτή την έτσι απότομη εισαγωγή, γιατί ακριβώς ο χώρος της τεχνολογίας είναι ένας από τους χώρους που νομίζω ότι ακόμα είναι πολύ μικρό το ποσοστό συμμετοχής από γυναίκες. Ίσως έχει μείνει στην οτροπία μας εδώ στην Ελλάδα ότι ναι, οι γυναίκες δεν συμμετέχουν τόσο πολύ. Αλλάζει βέβαια και είναι πολύ θετικό. Ήδη από το εξωτερικό βλέπουμε και πλέον funds που επενδύουν σε projects που ξεκινάνε γυναίκες και σε γυναική επιχειρηματικότητα. Και φυσικά βλέπουμε και όλο το τομέα του Femtech, Female Technology, το οποίο ανεβαίνει πάρα πολύ και προβλέπεται ότι θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Femtech, Female Technology, για να το πιάσουμε έτσι. Τι ακριβώς είναι?
Λοιπόν, αυτός ο όρος ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα, πριν από κάποια χρόνια. Ουσιαστικά είναι οι τεχνολογίες οι οποίες βοηθούν ή βελτιώνουν την υγεία μιας γυναίκας. Αξίζει να πούμε ότι οι γυναίκες λαμβάνουν το 80% των αποφάσεων στον χώρο της υγείας. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αποφασίζουν για τη δική τους υγεία, για την υγεία των παιδιών τους, του συντρόφου τους. Επομένως, υπάρχει πια πολύ μεγάλη ανάγκη στο να έχουμε καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, αλλά και η τεχνολογία να μας βοηθά να έχουμε γρηγορότερη διάγνωση, καλύτερο tracking μπορείτε και καλύτερη υποστήριξη. Κάποια, ένα παράδειγμα, ας πούμε, για να το καταλάβουμε. Ναι, ξεκίνησε όλο το κομμάτι από ίσως πιο απλές τεχνολογίες που ήταν πώς να κάνουμε track τη γονιμότητα ή την περίοδο μιας γυναίκας. Όμως έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Ναι. Βλέπουμε ότι πλέον υπάρχει το AI στο κομμάτι της εξωσωματικής. Mm-hmm. Βλέπουμε τεχνολογίες που βοηθάνε να γίνουν διάγνωση παθήσεων όπως η ενδομητρίωση, η οποία είναι μια πάθηση που έχουν 1 στις 10 γυναίκες και η διάγνωση παίρνει κατά μέσο όρο παγκοσμίως 7 χρόνια, οπότε είναι ένα σοκαριστικό statistic, άμα το σκεφτούμε. Επομένως, βγαίνουν διαρκώς νέες τεχνολογίες και νέα προϊόντα, τα οποία βοηθούν στο να βελτιωθεί η γυναικεία υγεία. Ίσως οι προκλήσεις τις οποίες περνάει μια γυναίκα τόσο όσον αφορά την υγεία, όσον αφορά και στην εργασία της και ίσως αυτός ο συνδυασμός. Αυτό πώς έρχεται να αντιμετωπιστεί με βάση τις τεχνολογίες τις οποίες κάθε μέρα αλλάζουν ραγδαία, όπως λες και εσύ. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση, γιατί εμείς στο Vivian Lab συχνά λέμε ότι οι γυναίκες έχουν να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά health headwinds, πάρα πολλούς ανέμους. Mm-hmm. Ειδικά αν θες να παραμείνεις και να κάνεις καριέρα, επειδή ουσιαστικά περνάμε πάρα πολλές αλλαγές στη ζωή μας, ορμονικές. Μπορεί να είναι το κομμάτι της γονιμότητας, μετά έρχεται η εγκυμοσύνη και πώς επιστρέφει στη δουλειά μετά την εγκυμοσύνη. Είναι οι χρόνιες παθήσεις που ανέφερα πριν, οι οποίες δημιουργούν πολύ μεγάλες δυσκολίες στο να παραμείνει στην εργασία. Και μετά ξεκινάει και το μεγάλο κεφάλαιο που δεν συζητάει κανείς της εμμηνόπαυσης, το οποίο θα περάσουν όλες οι γυναίκες. Και όλες αυτές οι αλλαγές έχουν τεράστιο impact στην παραγωγικότητα και στο πώς παραμένουμε στην εργασία. Σκεφτείτε ότι η εμμηνόπαυση μόνο κοστίζει 150 δις παγκοσμίως σε απώλειες παραγωγικότητας, σε εργοδότες και τεράστια κόστη σε ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι πολύ Αλλά αυτό πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Εκεί χρειάζεται ενημέρωση αρχικά και μετά καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Εμείς αυτό είναι και το vision μας και γι' αυτό ξεκινήσαμε και το Vivian Lab. Ένα από τα κομμάτια με τα οποία ασχολούμαστε είναι πολύ εμμηνόπαυση και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μία γυναίκα σε εμμηνόπαυση, αυτή τη στιγμή, επειδή είναι και θέμα ταμπού και δεν το συζητάμε ιδιαίτερα έτσι, πολύ ανοιχτά στην το Ελλάδα. Το οποίο είναι θέμα ταμπού, αυτό ήθελα ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι θέμα ταμπού στην Ελλάδα ή είναι και στο εξωτερικό? Δεν είναι τόσο, γιατί σκεφτείτε στην Αμερική και στην Αγγλία, ήδη 80% των εταιριών παρέχουν προγράμματα μόνο για εμμηνόπαυση στις υπαλλήλους τους. Άρα δεν είναι πλέον θέμα ταμπού. Επίσης, οι κυβερνήσεις έχουν κάνει guidelines και πώλησεις για το πώς να κάνουν αυτό που λέμε menopause friendly workplace. Εμείς εδώ πώς πάμε με όλο αυτό το θέμα? Εμείς είναι ακόμα αρχή, όμως υπάρχει μεγάλη εξέλιξη και μεγάλο ενδιαφέρον. Εμείς ήδη συνεργαζόμαστε και με πολλές εταιρείες με πολύ πρωτοπόρα σκέψη, όπως η Bayer για παράδειγμα, η οποία κάνει πάντοτε πρωτοπόρα προγράμματα για την ομάδα της. Οπότε θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου όλο αυτός ο διάλογος να γίνει και πιο έντονος και στην Ελλάδα. Βέβαια, όσον αφορά σε αυτό, πάντα βλέπουμε ότι σε κάποια τέτοια βήματα ίσως οι μεγάλοι να οδηγούν τους μικρούς και όχι το αντίστροφο, είναι και αρκετά δύσκολο να αλλάξει και μια νοοτροπία από τις μικρές επιχειρήσεις πάνω σε αυτό το τομέα. Βλέπουμε επίσης και τις ασφαλιστικές να οδηγούν πολύ το χώρο. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι επίσης στο εξωτερικό, σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές παρέχουν τέτοιου είδους προγράμματα. Mm-hmm. Για ποιο λόγο? Γιατί ένα κομμάτι είναι ότι είναι θέμα δημόσιας υγείας, είναι θέμα να υποστηρίξουμε τον πληθυσμό. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που λέμε preventative care. Το ανέφερα και πριν, μια γυναίκα σε εμμηνόπαυση, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει και από το εξωτερικό και είναι αντίστοιχα και τα νούμερα και στην Ελλάδα, στοιχίζει στην ασφαλιστική της περίπου 2.000 το χρόνο παραπάνω. 2.000 ευρώ. Ναι, γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι δεν αναγνωρίζει τα συμπτώματά της, γιατί τα συμπτώματα είναι 45 διαφορετικά. Μπορεί να είναι από ταχυπαλμίες, μπορεί να είναι
πόνο στα οστά, μπορεί να είναι πάρα πολλά τα οποία. Εσείς στην πλατφόρμα σας ουσιαστικά, στο Vivian Lab, που είναι πλατφόρμα. Πότε ξεκίνησε υγείας, αρχικά αυτό? Ναι. Εμείς έχουμε ξεκινήσει και πρόσφατα. Και απλώς για να το συμπληρώσω, για να μας το απαντήσετε μαζί. Εσείς ενημερώνετε μέσα στην πλατφόρμα σας, έχετε το σκέλος της ενημέρωσης, πώς λειτουργεί? Έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρωτόκολλο. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι έχουμε φτιάχνουμε digital προγράμματα, digital medicine προγράμματα, για να μπορούν να διαχειριστούν γυναίκες κάποιες αλλαγές ή κάποιες παθήσεις. Ένα από αυτά είναι το πρόγραμμα που σχεδιάζουμε για την εμμηνόπαυση, το οποίο βασίζεται πάνω σε ιατρικό πρωτόκολλο. Συνεργαζόμαστε και έχουμε στο board μας κάποιους από τους πιο καταξιωμένους καθηγητές ιατρικής, επιστήμονες, και μαζί τους έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να ακολουθήσει μία γυναίκα από το σπίτι της, αρχικά για να ενημερωθεί και να καταλάβει και να αναγνωρίσει σε ποιο σημείο βρίσκεται σε όλο αυτό το ταξίδι, και δεύτερον για να βρει και υποστήριξη αλλά και να βελτιώσει κάποια από τα συμπτώματά της. Άρα μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο σε βοηθάει και να παραμείνεις στην εργασία και να νιώσεις καλύτερα και να ξέρεις πού να πας για να βρεις την υποστήριξη. Έτσι όπως το ακούω όμως, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν μου ακούγεται όμως μόνο ως κάτι το οποίο θα έπρεπε να κάνει μια γυναίκα μόνη της, μόνο, αλλά που θα μπορούσε ίσως και ο εργοδότης να ακολουθήσει ή να έρθει κοντά σε εσάς, στη Vivian Lab, προκειμένου να το εφαρμόσει στην εταιρεία του? Ναι, αυτό ακριβώς είναι το μοντέλο μας. Εμείς αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με μεγάλους εργοδότες και με ασφαλιστικές εταιρείες, με στόχο να μπορούν οι γυναίκες υπάλληλοι ή τα μέλη της ασφαλιστικής να έχουν καλύτερη υποστήριξη, γνώση και να διαχειριστούν τα συμπτώματά τους χωρίς να πρέπει να καταφύγουν στο νοσοκομείο ή να έχουν λάθος διάγνωση. Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρεις πού να απευθυνθείς για να διαχειριστείς αυτό το θέμα σου. Βλέπουμε ότι 97% των γυναικών σε εμμηνόπαυση έχουν πολύ δύσκολα συμπτώματα που λένε ότι επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. 70% λέει ότι ζητάνε βοήθεια και όμως δεν τη λαμβάνουν. Είναι αυτό που λέμε dismissed από το healthcare system. Γιατί αυτό? Είναι πολλοί οι λόγοι. Ένα κομμάτι είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή γνώση, αρκετή εξειδικευμένη που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Είναι και ένα θέμα που μπορεί να μην το συζητήσουν πολύ ανοιχτά ή να υπάρχει και η αντίληψη τι να κάνουμε, έτσι είναι μεγάλος, σας κάνει υπομονή. Άρα το να βρεις κάποιον που να γνωρίζει σε βάθος αυτό το θέμα είναι αρκετά δύσκολο και περίπλοκο και χρειάζεται ένα ολικό support σύστημα. Πώς ξεκινάει όμως όλο αυτό στην Ελλάδα, γιατί ξεκινάει ουσιαστικά η πρώτη Femtech στην Ελλάδα? Πώς ξεκινάτε από το μηδέν? Είναι ένα πρόγραμμα και μια ιδέα που έχουμε δημιουργήσει γυναίκες για γυναίκες. Το κάναμε έτσι όλες μας, γιατί είμαστε τρεις γυναίκες. Η κάθε μία είχε διαφορετικό track και καριέρα στο εξωτερικό. Και διαπιστώσαμε και εμείς οι ίδιες ότι για να παραμείνουμε στην εργασία ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε υποστήριξη, την οποία λάβαμε στο εξωτερικό από τους εργοδότες μας, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, θα έλεγα. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει στην Ελλάδα, αλλά ήδη κάνουμε και τα πρώτα μας βήματα στη Γερμανία και στο region αυτό, Ελβετία, Αυστρία, Γερμανία, όπου υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και έτσι έχουμε μεγάλη όρεξη να κάνουμε κάτι που να έχει impact, μεγαλύτερο impact. Το κράτος, στη μέχρι τώρα προσπάθειά σας, θεωρείτε ότι βοηθάει, ότι κάνει βήματα προς όλη αυτή την κατεύθυνση? Νομίζω ότι γίνονται βήματα. Βλέπουμε πολλά βήματα που γίνονται πρόσφατα σχετικά με τη διάγνωση. Ναι. Βέβαια όχι στο κομμάτι της εμμηνόπαυσης, που είναι ένα παραμελημένο κομμάτι. Και είναι ο στόχος μας να ξεκινήσουμε και να μπούμε και σε διάλογο και με την κυβέρνηση, γιατί είναι θέμα πλέον δημόσιας πολιτικής. Εσείς μιλάτε για το πρόγραμμα Αφόφοι Γεννηματά, αν δεν κάνω λάθος, σωστά? Αυτό είναι που τρέχει ήδη, αλλά εμάς το vision μας θα ήταν να μπορούσε να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση και για το κομμάτι της εμμηνόπαυσης, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν συμπεριλαμβάνεται κάπου. Όχι, σίγουρα. Και επίσης και σε δημόσιο επίπεδο, τα ιατρία εμμηνόπαυσης είναι πολύ λίγα και δεν, ίσως να μην είναι και τόσο γνωστά στις γυναίκες, να ξέρουν πού να πάνε, πώς να έχουν την υποστήριξη και πώς να το... Και ιατρικό προσωπικό στην Ελλάδα έχουμε σε αυτό το τομέα, όλο στο εξωτερικό? Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ καλούς γιατρούς, ειδικά και στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Είναι πάρα πολύ καλοί γιατροί με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Δεν είναι πολύ, δυστυχώς. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι νομίζεις ότι το πάθη είναι ότι θα πας στο γυναικολόγο
Και θα σε καθοδηγήσει, όμως αυτό δεν ισχύει. Εκεί είναι το μεγάλο κενό. Είναι λίγοι γυναικολόγοι που είναι εξειδικευμένοι και που θέλουν να ασχοληθούν και πολλές φορές δεν είναι και ο γυναικολόγος ο κατάλληλος για να σε βοηθήσει. Χρειάζεσαι ένα, αυτό που ανέφερε, ένα σύστημα από ψυχολογική υποστήριξη, διατροφική υποστήριξη, πάρα πολλούς τομείς. Μία γυναίκα αυτή τη στιγμή που μπορεί να μας βλέπει, αλλά ο εργοδότης της να μην συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό, μπορεί και ατομικά μόνη της να έρθει σε επαφή με κάποιον από εσάς? Ναι, βέβαια. Εμείς το πρόγραμμά μας ήταν ανοιχτό και για γυναίκες που δεν τους το παρέχει ο εργοδότης τους. Επομένως, μπορούν να μπουν στο site και να συμμετέχουν και να μπουν στο πρόγραμμα. Και δεν μας είπατε πόσο καιρό το τρέχετε αυτό όλο? Είναι περίπου 5-6 μήνες. Είμαστε 5-6 ναι, αρκετά νέα ομάδα. Και δεν μου λέτε ο στόχος για το τώρα από εδώ και πέρα ποιος είναι? Τώρα γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Βγάζουμε, όπως σας είπα, καινούργια προγράμματα για επιπλέον παθήσεις. Επεκτηνόμαστε στο εξωτερικό πολύ δυναμικά. Ξεκινάμε συνεργασίες με μεγάλες ασφαλιστικές και με νέους εργοδότες, άρα η ανάπτυξη είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι και το μοντέλο του μέλλοντος. Δηλαδή, σκεφτείτε στην Αμερική και στην Αγγλία, αυτά τα προγράμματα είναι εντελώς mainstream, θεωρούνται δεδομένα και θεωρώ ότι είναι πλέον ο τρόπος που όλες οι γυναίκες χρειαζόμαστε υποστήριξη και να βελτιώσουμε τα συμπτώματά μας χωρίς να μετακινούμαστε, χωρίς να χρειαστεί να πηγαίνουμε, να παρκάρουμε, να ψάχνουμε, να ρωτάμε. Δηλαδή, πλέον το digital healthcare είναι αυτό το οποίο είναι, φέρνει και τα καλύτερα αποτελέσματα. Οι ασφαλιστικές είναι εύκολες στην προσέγγιση? Δηλαδή, έχετε φύκο αότα απέναντί σας? Αλλάζει πάρα πολύ το mentality, κυρίως γιατί βλέπουν με τα νούμερα πόσο σημαντικό είναι αυτό που είπα πριν, το preventative healthcare. Mm-hmm. Δηλαδή, ότι μειώνονται τα claims όταν δεν χρειάζονται. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, να μην πηγαίνεις να κάνεις λάθος εξετάσεις, να μην πηγαίνεις σε ένα λάθος path, γιατί και ο ασθενής ταλαιπωρείται και υπάρχει ένα κόστος και στην κυβέρνηση και στην ασφαλιστική, το οποίο δεν χρειάζεται. Άρα, είναι πολύ σημαντικό και... και ειδικά, το είπα και πριν, οι γυναίκες ξοδεύουν 4 φορές παραπάνω σε σχέση με τους άντρες για την υγεία τους και στο κομμάτι της υγείας. Άρα είναι πολύ σημαντικό να πιάσουμε τη γυναίκα που είναι στο κέντρο των αποφάσεων. Μάλιστα, κυρία Τυριακίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε πραγματικά καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε και καλή επιτυχία στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Ίσως να αλλάξουν τα πράγματα έτσι σταδιακά. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις, εδώ είναι μία εκπομπή, Άγγελε Τσατσαρώνη, η οποία είναι tech-friendly, σίγουρα, AI-friendly. Αυτό δεν το ξέρω σίγουρα. Check. Τώρα, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Έχω αλλάξει άποψη, έχω αναθεωρήσει και το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ωστόσο, είπες κάτι πολύ ωραίο στην εισαγωγή. Είπες για όλο το θέμα της νομοθέτησης, για την Ευρώπη, γιατί έχουμε και ευρωεκλογές, το θυμίζουμε έτσι σήμερα. Και όλο αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν ορισμένα ζητήματα. Όσο πιο γρήγορα τρέχει η τεχνολογία, τόσο υπάρχει, αναπτύσσεται ένα πεδίο συζήτησης, όχι σκεπτικιστών, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι δεν το αντιμετωπίζουν δηλαδή σκεπτικιστικά το θέμα της τεχνολογίας. Ίσως κάποιοι δεν τρέχουν και όσο τρέχει η τεχνολογία. Σίγουρα. Ή ίσως δεν θέλουν να τρέξουν. Σίγουρα. Και είναι και δικαίωμά τους. Και γεννιόνται λοιπόν τα ερωτήματα. Μπορεί ο άνθρωπος να ελέγξει αυτήν την ραγδαίως ανεπτυσσόμενη τεχνολογία? Με ποιο τρόπο μπορεί? Τι κινδύνους έχει να αντιμετωπίσει? Και για να κάνουμε λοιπόν αυτή την πολύ ωραία συζήτηση, μαζί μας στο Skype, μέσω Skype, έχουμε τον κύριο Σταμάτη Πορτελάνο, ο οποίος είναι τέος αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μάλιστα πρόεδρος του Ολυμπιακού Κέντρου Φιλοσοφίας και Παιδείας. Κύριε Πορτελάνε, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Και η ερώτηση, ακούσατε την εισαγωγή, τα όσα είπαμε με τον Άγγελο. Η ερώτηση λοιπόν είναι, μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος να ελέγξει την πρόοδο της τεχνολογίας με όλες αυτές τις έννοιες που ακούμε, AI που είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι δυνατόν? Να σας πω... Πάντοτε για να υπάρξει ένας διάλογος σε τέτοια σημαντικά θέματα χρειάζεται να υπάρχουν κάποια κριτήρια ούτως ώστε να μπορέσει να έχει πρόσβαση στα θετικά και στα αρνητικά κάθε επιτεύγματος. Θα φέρω ένα παράδειγμα
ως προς την έννοια της ηθικής των κριτηρίων. Παραδείγματος χάρη, από την ιστορία έχουμε μεγάλα επιτεύγματα τα οποία έχουν μείνει μνημειώδη. Παραδείγματος χάρη, τον Παρθενώνα ή παραδείγματος χάρη, τον μηχανισμό των αντικυθύρων. Σωστά. Και υπάρχει εξέλιξη σε αυτά. Ωστόσο, όταν θέλουμε να έχουμε κάποια κριτήρια, αυτά τα κριτήρια θα προέλθουν από το τώρα, ερώτηση. Ή θα έχουμε μία σχέση με το παρελθόν για να πάρουμε κάποια στοιχεία από αξίες και κανόνες του παρελθόντος για να κρίνουμε εάν αυτό είναι θετικό ή αρνητικό για την εποχή. Ίσως από αυτό που λέτε τώρα προκύπτει και ένα βασικό ερώτημα προς απάντηση, το οποίο είναι, ζούμε κάτι το οποίο έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, όπως είπατε κι εσείς, είναι κάτι παρόμοιο όπως αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν με την γραφομηχανή, με την τυπογραφία, με το ίντερνετ. Ζούμε κάτι παρόμοιο ή αυτή τη φορά γίνεται κάτι διαφορετικό που πρέπει όντως να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά? Ναι, θεωρώ ότι η εξέλιξη σημερινή, θα έλεγα ότι έχει ένα πρωτογενές στοιχείο, το οποίο είναι μια μεγάλη εφεύρεση η οποία καταρρύπτει πολλούς κώδικες από το παρελθόν. Θα σας πω το εξής. Θα πάρω ένα παράδειγμα. Το ChatGPT, που είναι ο παραγωγικός προεκπαιδευόμενος μετασχηματιστής, ο οποίος είναι μια πιστή αντιγραφή της γλώσσας, του λόγου, του ανθρώπινου λόγου. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε αντιγραφές πολλών κειμένων ή μεταφράσεις με τις οποίες ο κάθε ένας μπορεί να μπει σε αυτό το μηχανισμό και να πάρει πολλά κείμενα. Λίγο να τα διαμορφώσει και να παρουσιάσει μία εργασία μεταψυχιακή και όποια... Είναι αυτό που έχουμε ακούσει, ότι κάποιες φορές το ChatGPT δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα εργαλείο λογοκλοπής. Ακριβώς. Έτσι όπως το λέτε. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Το ηθικό. Μέσα σε αυτό το μηχανισμό καταγράφεται και απορροφάται μια ολόκληρη πνευματική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Και αναρωτιέται κανείς, με ποιο σεβασμό? Πρώτον. Δεύτερον, με ποιο κόπο και μόχθο κανείς αγωνίζεται για να κάνει μία έρευνα και να παρουσιάσει μία δημιουργία η οποία είναι προϊόν αγώνα και κόπου και να αντλήσει αυτή την ουσιαστική χαρά που έχουμε όταν δημιουργούμε κάτι δικό μας. Εδώ υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός και ιδιαίτερα για τα πανεπιστήμια και για μεγάλους χώρους έρευνας, γιατί ξέρετε κάτι, το πρόβλημα είναι, γιατί έχω ζήσει μια εμπειρία που μου ήρθε ένα κείμενο φοιτητή, το οποίο ήταν απόλυτα αντιγραφή από διάφορα δημοσιεύματα και βιβλία. Μάλιστα δεν είχε παραλείψει ούτε κόμμα ούτε τελεία. Ναι. Αυτή είναι η μία χρήση. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για το πώς θα μπορέσουμε να χειριστούμε και με ποια κριτήρια θα χειριστούμε αυτές τις νέες εφευρέσεις. Και να σας πω και κάτι, κύριε Πορτελάνη, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι ότι εάν κάναμε αυτή τη συζήτηση, την οποία την κάναμε αυτή τη συζήτηση σχεδόν ένα χρόνο πριν με κάποιο καθηγητή πανεπιστημίου, μας είχε πει ότι πολύ πολύ δειλά σταδιακά είχαν αρχίσει και έμπαιναν οι φοιτητές προπτυχιακών σπουδών στο κομμάτι του να το χρησιμοποιούν με αυτόν τον τρόπο. Αν καταλαβαίνω καλά και από ό,τι συζητήσεις έχω κάνει και με άλλους καθηγητές αυτή τη στιγμή, είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα αυτό. Και ξέρετε κάτι, εδώ δημιουργεί και άλλες παρενέργειες και άλλες συνέπειες. Παραδείγματος χάρη, όποιοι κάνουν τέτοιες επιχειρήσεις για να αντλήσουν τίτλους, τίτλους που θα χρησιμοποιήσουν για να αναρριχηθούν, ας πούμε, στην ιεραρχία κάποιων θέσεων της κοινωνίας. Με ποια κριτήρια θα έρθω εγώ, ο οποίος έχω αγωνιστεί για να μπορέσω να κατακτήσω
μία γνώση, μία έρευνα και πόσο εύκολο θα είναι ο άλλος να πάρει μία θέση την οποία δεν την αξίζει. Βεβαίως, επειδή βεβαίως, χρησιμοποιήθηκε. Κύριε Καθηγητά, δηλαδή θα υπάρχει ανισότητα, ναι, και αναξιοκρατία η οποία θα επιδεινωθεί. Βεβαίως, εάν, δεν να... υπάρχουν, εάν δεν υπάρξουν ασφαλιστικές δικλίδες και φραγμοί. Αυτό, γιατί βεβαίως θα... λέει κανείς και το αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους όλους αυτούς που λέτε, βεβαίως υπάρχει και άλλη χρήση, έτσι, αυτή η χρήση που οδηγεί έναν φοιτητή, για παράδειγμα, στην εμβάθυνση της έρευνάς του. Έτσι, υπάρχει και αυτό, υφίσταται. Αλλά... Αυτό είναι άλλο στοιχείο. Mm. Ξέρετε, το πιο τίμιο είναι να μπορείς να γράψεις στις υποσημειώσεις τη βιβλιογραφία σου. Mm-hmm. Και από πού παίρνεις, έτσι, αυτά τα κείμενα ή αυτές τις φράσεις. Για να υπάρχει μια συνέπεια και όχι μόνο συνέπεια, και μια αξιοπρέπεια και σεβασμός απέναντι στον εαυτό σου και στους άλλους. Από εκεί και ηθικά, βέβαια είναι... ηθικά ζητήματα. Ακριβώς, ηθικά, και το ακαδημαϊκό κομμάτι το οποίο συζητάμε τώρα, υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα και κάποιες νόρμες οι οποίες προφανώς πρέπει να διατηρούνται. Αυτό που είπατε πριν μου δημιούργησε εμένα ένα ερώτημα. Είπατε πριν για αναξιοκρατία, είπατε ότι π.χ. εγώ χρησιμοποιώ εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να ανέβω και εσείς έχετε κοπιάσει, έχετε ουσιαστικά χύσει υδρότα και έχετε αγωνιστεί για να καταφέρετε πάνω κάτω αυτό που φαινομενικά φαίνεται ότι κάναμε και οι δύο. Αυτό μήπως λειτουργήσει και αποτρεπτικά σε κάποιον όπως εσάς να το ξανακάνετε, άρα χάνεται σιγά σιγά όλο αυτό και απλά ανακυκλώνονται πράγματα και δεν βρίσκονται καινούργια πράγματα. Κύριε Τσατσαρόνη, να σας πω, η ιστορία διδάσκει με κάποιους όρους οι οποίοι αφορούν την ανθρωπινότητα του ανθρώπου, την ανθρώπινη φύση. Η ανθρώπινη φύση διέπεται από το συνειδητό και το ασυνείδητο. Mm-hmm. Διαμορφώνουμε δηλαδή μέσα από την καλλιέργεια της παιδείας, έτσι, εάν υπάρχει εσωτερική καλλιέργεια, γιατί πολλές φορές έχουμε κάνει μια ταύτιση παιδείας και εκπαίδευσης που αυτό είναι ανέντιμο. Η εκπαίδευση είναι το μέσο. Yeah. Είναι τα εργαλεία που μου δίνουν. Η παιδεία είναι η εσωτερική καλλιέργεια. Αυτή η εσωτερική καλλιέργεια με βάση την παιδεία και την πολιτική της παιδείας διαμορφώνει μια συνείδηση. Εάν έχω αυτή τη συνείδηση, έχω κάποιες τύψεις, κάποιες ενοχές, όπως είχε ο Οπενχάιμερ, ο οποίος έπαθε βαθιά κατάθλιψη και είχε ενοχές, διότι είναι ο πατέρας της ατομικής βόμβας. Λέω λοιπόν, στο μετάνθρωπο και στον υπεράνθρωπο, με όλες αυτές τις εξελίξεις της τεχνολογίας, όταν θα έχουν αφαιρεθεί από μέσα του ανιστορικά στοιχεία κριτηρίων ζωής και αξιών, με τι θα κρίνει και ποια συνείδηση θα έχει ο άνθρωπος για αυτό το επίτευγμα το οποίο έχει και το πώς θα το χειριστεί. Άρα... Γιατί εδώ είναι το θέμα πώς θα χειριστώ μια εφεύρεση. Ωραία. Άρα λέτε λοιπόν ότι ουσιαστικά ο άνθρωπος πρέπει να εξελιχθεί για να διαχειριστεί αυτήν την πρόοδο της τεχνολογίας. Το ερώτημα είναι όμως πώς ο άνθρωπος μπορεί να εξελιχθεί, ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί που θα τον οδηγήσουν στην εξέλιξη. Είναι το κράτος κατά κύριο λόγο αυτό που είναι... Πάρα πολύ ωραία το λέτε. Να σας πω, ο Αριστοτέλης έλεγε υπάρχουν τρεις παράγοντες που ορίζουν την ανθρωπινότητα. Είναι η φύση, δηλαδή η φυσική διάθεση του ανθρώπου για την αναζήτηση της αλήθειας, mm-hmm, και μέσα από τη γνώση, είναι το έθος που σημαίνει συνήθεια, δηλαδή αυτή η εποχή ποιους εθισμούς δίνει, τι συνήθειες δίνει, δηλαδή χειραγωγούμε ή χειραφετούμε. Δηλαδή χειραγωγούμε, είμαι σκλάβος μιας τεχνολογίας και κάθομαι στη τηλεόραση ώρες ατέλειωτες που δεν μπορώ να... Είμαι χειραγωγημένος από αυτό και δεν μπορώ να έχω ο ίδιος ατομική κρίση. Δηλαδή,
πού είναι η κριτική σκέψη όταν συνέχεια θα αντιγράφω τους άλλους. Και αυτό ακριβώς τώρα, συγγνώμη που μπορεί να αρχίσω να ανοίγομαι, αλλά νομίζω ότι το θέλει αυτό η συγκεκριμένη συζήτηση. Είπατε για τηλεόραση, αλλά αυτό δεν είναι μόνο στην τηλεόραση. Μιλάμε και για τα social media. Είπατε, και, είπατε τη λέξη αντιγράφω και μου ήρθε κατευθείαν το κοινωνικό δίκτυο TikTok, το οποίο βασίζεται στην αντιγραφή. Δεν βασίζεται στην παραγωγή νέου περιεχομένου. Βασίζεται στην αντιγραφή ενός trend, μιας δηλαδή τάσης, αναπαραγωγή. Ξέρετε, να σας πω κάτι. Υπάρχει στον Πλάτωνα ένας διάλογος του Σοκράτη με έναν ζωγράφο τον Παράσιο. Και αυτός ήταν εξειδικευμένος στη ζωγραφική. Και εμιμήτω, δηλαδή έπαιρνε εικόνες και τις αντέγραφε. Και μέσα από αυτή τη συζήτηση, εκείνος υπερθεμάτιζε ότι δεν είναι τίποτα άλλο η ζωγραφική από το να παίρνεις θέματα, αυτό λέγεται νατουραλισμός, από τη φύση και να τα αντιγράφεις, να το ζωγραφίζεις. Και τελικά με το Σοκράτη και το διάλογο που είχε, φανερώνεται ότι στο τέλος υποκύπτει στη συμβουλή του Σοκράτη ότι δεν είναι μόνο η ζωγραφική, μέσα από τη ζωγραφική οποιαδήποτε μίμηση κάνεις, υπάρχουν και ψυχικές λειτουργίες. Δηλαδή, μιλάμε για ολιστική αντίληψη του ανθρώπου και όχι μόνο της διάνοιας. Η διάνοια, για να λειτουργήσει κοινωνικά και να έχει ένα σκοπό κοινωνικό μέσα στον κοινωνικό βίο, πρέπει να έχει και σοφία. Δηλαδή, ο Αριστοτέλης ποτέ δεν έλεγε νου χωρίς τη σοφία, χωρίς την αρετή. Γιατί, όπως έλεγε ο Πλάτωνας, εάν δεν υπάρχει αρετή, η επιστήμη είναι εμπανουργία. Mm-hmm. Πώς λοιπόν καταλαβαίνετε επομένως ότι κάποιες αξίες, γιατί λέει ο Χάμπερμας, εάν αποδομήσουμε το παρελθόν και κάποιες αξίες κλασικές από το παρελθόν και τη φιλοσοφία, τότε πάμε στο μηδενισμό. Mm-hmm. Δηλαδή, ο μηδενισμός οτιδήποτε από το παρελθόν και λέμε η αλήθεια είναι ό,τι μας παρουσιάζει η πραγματικότητα. Και αυτό είναι ψευδέστη. Εσείς αυτό βλέπετε για το μέλλον? Ποια είναι η οπτική σας? Πού πιστεύετε ότι πάμε? Θα σας πω. Η έννοια του μεταανθρώπου και του υπερανθρώπου δεν αμφιβάλλει για τίποτα, για οποιαδήποτε εξέλιξη, και δεν έχει ενοχές. Mm-hmm. Διάβασα προημερών για την έννοια του μεταανθρώπου. Δηλαδή, μεταμοσχεύονται κεφάλια. Είτε ζώων είτε ανθρώπων. Mm-hmm. Προς το παρόν ζουν για λίγους μήνες, για λίγες μέρες ή λίγους μήνες. Και μετά πεθαίνουν. Και ρωτώ εγώ, για φανταστείτε έναν άνθρωπο στην ολιστική αντίληψη, με τις ψυχικές τους διαθέσεις, με την πνευματική του υπόσταση και τη σωματική, να βγαίνει ένα κεφάλι, να πηγαίνει σε άλλο σώμα. Μπορείτε να μου πείτε εσείς τι συνείδηση παίρνει, τι συνείδηση θα έχει? Δεν ξέρω. Υπάρχει, ξέρετε, μια φιλοσοφική αναζήτηση για την ανθρώπινη φύση, η οποία μας οδηγεί σε τι? Ή ο άνθρωπος είναι ένα βιολογικό όν, που λέει ένας φιλόσοφος υπαρξιστής, ό,τι τρώω είμαι. Ναι. Οπότε εδώ δεν υπάρχει καμία έννοια συνείδησης ενοχών και τύψεων για ό,τι κάνεις, και υπάρχει η άλλη αντίληψη, ας πούμε, του διεισμού ή της ενότητας του ανθρωπίνου σώματος με την ψυχή του, που εδώ μιλάμε για μια ολοκλήρωση του ανθρώπου μέσα από την παιδεία. Και μέσα από τι όμως? Μέσα από την κοινότητα ζωής. Έχουμε απώλεια της κινητικής ζωής και της κοινωνικής ευδαιμονίας. Τι σημαίνει αυτό? Η πόλη και η πολιτική για τον Αριστοτέλη σήμαινε ότι το κάθε άτομο συμβάλλει στην κοινωνική ευδαιμονία. Ναι. Για αυτούς στην πόλη και στην πολιτική δεν υπήρχε ατομική ευδαιμονία. Μιλάμε για τα δικαιώματα του ατόμου και δεν μιλάμε και δεν προβάλλουμε ποτέ και προφέρουμε την έννοια
του κοινωνικού δικαίου. Ναι, που είναι, την ξεχνάμε. Της, ναι. Των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και εδώ πώς είναι όταν έχουμε, δεν έχουμε προτεραιότητα των κοινωνικών σχέσεων για τη λειτουργία της κοινότητας, παρά έχουμε μόνο, φεύγοντας από το σπίτι, πώς θα μπορέσουμε να περιθάλψουμε ή να ευδαιμονήσουμε τον ίδιο μας το άτομο. Ναι. Και πού είναι η φιλία, σωστά, η έννοια της φιλίας, πού είναι η έννοια της αγάπης, ναι, πού είναι η έννοια της επαναδιαπραγματευόμαστε στην πραγματικότητα τα πάντα. Έχετε... Ή δεν ξέρω αν ξέρετε... επαναδιαπραγματευόμαστε ή αν ουσιαστικά είναι εν τρόπος του λέγει η επαναδιαπραγμάτευση. Έτσι ακριβώς. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ, μια τελευταία λέξη. Μια τελευταία λέξη. Βεβαίως. Υπάρχει ένα ξεχασμένο, μια ξεχασμένη φράση. Ο άνθρωπος πρέπει να κυνηγάει το νόημα της ζωής. Και πρέπει να εφεύρει το νόημα της ζωής για να είναι ευτυχισμένος. Αλλά είναι ευτυχισμένος όταν απελευθερωθεί από το εγώ και αναζητήσει τη φύση, την ανθρώπινη φύση που αναζητάει πάντοτε την ευτυχία μέσα από το εμείς. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πορτελάνη, και θα ανανεώσουμε και το ραντεβού μας σε επόμενη εκπομπή, γιατί νομίζω ότι υπάρχει υλικό και βάθος, και βάθος σε αυτές τις συζητήσεις, τις οποίες χρειαζόμαστε να κάνουμε ακόμα και σε αυτή την εκπομπή, η οποία λέγεται digital. Βέβαια. Και είναι, όπως είπες και εσύ, AI friendly, αλλά πρέπει tech να friendly. Βλέπουμε και tech friendly. Και να είστε AI καλά friendly. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ για τη συνομιλία. Και εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μάλιστα, βαριές συζητήσεις, βαριά μέρα, γιατί έχουμε συνέχεια. Ναι, εμείς οι δύο έχουμε συνέχεια μέχρι το συνέχεια βράδυ. Και μένετε εδώ στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, από όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε και τη βραδιά των εκλογών. Αλλά μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βράδυ, να είστε όλοι καλά. Καλή σας συνέχεια.